Με ανωδική πορεία συνεχίζει ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε μια διορθωτική κίνηση μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε στις προηγούμενες συναντήσεις. Την ίδια ώρα οι ευρωαγορές κινήθηκαν με κέρδη μετά από σερί συνεδριάσεων πτώσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν πως η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικής ανάκαμψης. Στις 4 ώρα Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 4%, λίγο κάτω από τις 1.500 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με κέρδη κατά 3,5% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, ενισχυμένη στα 4,20 ευρώ. Στην Αθήνα, η Κύπρο κινήθηκε ανωδικά στα 4,23 ευρώ. Με κέρδη 2,7% κινήθηκε και η μετοχή της Μαρφή Λαϊκής στα 2,27 ευρώ. Στην Αθήνα, η Μαρφή κινήθηκε επίσης με άνοδο στα 2,29 ευρώ. Τέλος, με κέρδη κατά 2,5% η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στα 1,21 ευρώ με 300.000 ευρώ τζίρο από τα 2,8 εκατομμύρια συνολικά. Σε άλλα νέα, φρέσκο χρήμα 246 εκατομμυρίων ευρώ ζητά από τους φορολογούμενους ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σαβράκης για να καλύψει δαπάνες που δεν είχαν προϋπολογιστεί από την κυβέρνηση. Βαθύτερη είναι στην Κύπρο η κρίση που παρουσιάζει η αγορά αυτοκινήτων, καθώς το ύψος της συρρίκνωσης του κλάδου είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, Κύπρος και Ευρώπη ακολουθούν αντίθετες πορείες. Στην Ευρώπη, η μείωση στις εγγραφές οχημάτων περιορίζεται, ενώ στην Κύπρο αυξάνεται. Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει την 5η 27 Αυγούστου για να εξετάσει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα του ομίλου για την πρώτη εξαμηνία του έτους 2009. Το τρίμηνο του 2009 η Τράπεζα κατέγραψε ζημιές 13 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της αρνητικής πορείας στην Ελλάδα.